πρόβλημα όσον αφορά την καταβολή των δομολογημένων. Δεν μιλάμε για μεγάλα ποσά, έτσι. Η όλη ευνόητη, αλλαγή εργασιακών σχέσεων. Να επισημάνω, πριν κάνω το δημοτικό, είναι περί ανθρώπων εργαζομένων μακροχρόνια ανέργων. Έχουν την απέτηση να πληρώνουν κάτι κι άλλο στο μήνα. Αυτό δεν συμβαίνει. Τουλάχιστον από ό,τι είπε στη Σωματιακή Επιτροπή ο προϊστάμενος του ΑΕΠ, με ευθύνη της διοίκησης δεν αποστέλλονται εγκαίρως οι καταστάσεις και η δισκέτα μισθοδοσίας. Εξ αυτού του λόγου, λέει ο ΑΕΠ, δεν μπορώ να πληρώσω έγκαιρα τους εργαζόμενους. Να ρωτήσω τη διοίκηση γιατί συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Είναι απαράδεκτη, δικός, συγγνώμη για τον χαρακτηρισμό, αλλά γιατί έχουν να κάνουν έναν κόσμο που έχει να βάλει μισθό στη τσέπη τα ψίχουλα, τέλος πάντων του δημιουργήματος. Αλλά και αυτά συνειδητοποιούν ότι είναι ένα λεπτό για να επιβιώσει, γιατί η δημοτική κυβέρνηση συνεχίζει απέναντι σε αυτήν την υποχρέωση που έχει ένα-δύο. Σαν συνέχεια του πρώτου ερωτήματος, έχει να κάνει με το αν και εφόσον προβλέπονται για αυτούς τους εργαζόμενους οι οποίοι κάνουν την ίδια ανθυγιεινή εργασία με τους τυπικούς εργαζόμενους στην Καθαριώτη και στο Πράσινο, τα αναγκαία προστιμευτικά είδη εργασίας, εμβόλια, παπούτσια, ειδικά, όπως προβλέπεται στους άλλους εργαζομένους μόνο τους χειρόνους χρόνους. Ένα, δύο. Για άλλη μια φορά, βάζουμε σαν ερώτημα και σαν θέμα και βάζουμε περιπτώσει αν χρειαστεί, ανάλογα από την απάντηση της διοίκησης, θα πρέπει να δείξουμε την υπηρεσία διατάξεως το θέμα της εξόφλησης των καθαριστηριών στα σχολεία και το περιστατείο. Είναι εδώ και τρεις μήνες απείρο. Να επισημάνω ότι σε άλλους δήμους, όπως τη Ηλιούπολη, σε αυτό έχω πρόκειται τώρα στο μυαλό μου, αλλά είναι κι άλλοι δήμοι, οι εργαζόμενες με αυτό το καθεστώς εργασίας έχουν εξοπλιστεί. Εδώ θα γίνει κάποια στιγμή αυτό, γιατί δεν γίνει μέχρι τώρα. Και πότε θα γίνει. Και τρίτον, δεν ξέρω αν πήρε χαμπάρι η διοίκηση, και πάση περιπτώσει κάποια κοινωνική είδηση, ότι στο Περιστέρι το τελευταίο χρονικό διάστημα και ειδικά στις πύλες του κεντρικού καταστήματος ΙΚΑ, Παύλα, ΕΟΠΗ τώρα, έγινε μάχη με την έννοια ότι η Τρόικα του Άδωνη, του γνωστού και μη εξαιρετέου Βουμπούκου κατά τα συντελεγόμενα της συζύγου του, αυτή το λέει, έτσι. Γίνανε απόπειρες, βασικά τα πήρε τα παιδιά την πίσω πόρτα, θα πω ολοκληρώνοντας, προκειμένου στην αρμόδια επιτροπή να παραδοθούν τα κλειδιά του τοπικού υποκαταστήματος. Να μην αρχίσω και εκθέτω τώρα το γεγονός της αναγκαιότητας της ύπαρξης πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας, νομίζω ότι σε όλους εμάς που είμαστε ασφαλισμένοι, είτε στο ΙΚΑ ή οπουδήποτε αλλού, άρα ως εκ τούτου στον οποίο όλοι, ότι είναι απαραίτητη, είναι είδος πρώτης ανάγκης. Ένα παράδειγμα να φέρω, χρειάστηκε ένας φίλος γνωστός, δεν είναι κομμουνιστής, για να μου τα πει εκ του πονηρού, περίμενε για ένα σοβαρό πρόβλημα αναμονή στο αρχικό νοσοκομείο 9 ώρες. Η διοίκηση όλο αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί δεν εμφανίστηκε ένα, γιατί δεν ευαισθητοποιήθηκε, γιατί δεν πήρε θέση, γιατί δεν συγκάλεσε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου, σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή αρέσει και το Δήμαρχος να μιλάει για κοινά ψηφίσματα, αλλά κάποια από αυτά είναι ανώδυνα, κλείνω την παρένθεση. Γιατί δεν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία η διοίκηση όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ισοπεδώθηκε
σε πρώτο βαθμό στο Φελισσέρα και Πανελλαδικά του Πορτοβάτμια περίπου στη Φραγκίδα. Αυτά. Ερώτηση. Ναι, και εγώ ήμουν παρούσα σε συζήτηση που είχαμε καταβληθεί στο σε κουβέντα που έγινε με τους μεταναλήτες και στον Δημοκρασιακό Χώρο, αλλά και άλλοι, και στον Δήμο, ότι δεν καταβάλλονται έγκαιρα τα ποσά, τα ταμεία, τα δεδιαγμένα τους, γιατί τα είχα αργεί ο Δήμος να υπογράψει τις παρουσίες τους. Και επειδή αργεί λοιπόν να πάει αυτό το χαρτί με τις παρουσίες στο ΝΟΕΔ, ο ΑΕΔ αρχίζει να τους πληρώσει. Θεωρώ ότι με τέτοιες εργασιακές σχέσεις, με τόσα λίγα λεφτά που παίρνουν, σε αυτούς τους ανθρώπους να είναι και πρόβλημα το γεγονός ότι αργούμε να γράψουμε τις παρουσίες τους, σαν δήμος, σαν διοίκηση, σαν υπηρεσίες, σαν εντολές που έχουν υπηρεσίες, να κάνουν έγκαιρα τη δουλειά τους και σωστά, νομίζω ότι είναι αναλγησία. Δηλαδή, πέρα από το ότι είναι τελείως αντεργατικό και τελείως έτσι πενταμινίτης, να δουλεύεις πενταμινίτης νιάτα, δεν μπορείς να κοιτάξεις προς το μέλλον και δεν μπορείς με τα λίγα λεφτά που παίρνεις να κάνεις τίποτα, αλλά έχεις και άγχος για το αν θα πληρωθείς για να μπορέσεις να πληρώσεις το νίκη, το φαΐ σου κλπ. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο αίτημά τους είναι ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Δηλαδή δεν έχουν δικαίωμα ούτε να αρρωστήσουν. Αυτό μπορεί να το λέει, δηλαδή μου η σχέση, η εργασιακή. Αλλά δεν θεωρώ εγώ ότι πρέπει ο Δήμος να χάσει τελείως το όποιο κοινωνικό χαρακτήρα μπορεί να έχει αυτός από μόνο του και από μόνος του και να είναι έτσι ανάλγητος και αν αρρωστήσει κάποιος πενταμινίτης, ας πούμε, θα πρέπει να κάθεται με 40 πυρετό και να δουλεύει. Δηλαδή θεωρώ ότι άσχετα με το τι λέει ο νόμος, θα πρέπει από τη μεριά της διοίκησης να υπάρχει μια ευαισθησία και αν θέλεις, ας πούμε, θα είναι μια καλή ενέργεια το να καταργείς μερικά απάνθρωπα πλευρές του νόμου μέσα στην πράξη. Και το άλλο πράγμα είναι ότι δεν πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν να έχουν σαν αίτημα να εμβολιάζονται, από τον άνθρωπο ότι απαγορεύεται να κάνουν εργασία βαριά και αντιγυνή, γιατί ούτε τους σχολιώνται τέτοια αίσθημα. Και πρέπει κανονικά ούτε η διοίκηση να τους δίνει δουλειά να ανήκει στα βαρέα και στα αντιγυνά, από τη στιγμή που δεν πληρώνει και το ανάλογο αίσθημα. Άρα κατά συνέπεια αυτό το αίτημα του να εμβολιάζονται άνθρωποι που δεν δουλεύουν στην καθαριότητα, σε βαρέα και αντιγυνά, ας πούμε, εργασία, δεν πρέπει, είναι απαράδεκτο. Δηλαδή να είναι κακά αμοιβόμενοι, σκληρά εκμεταλλευόμενοι, να μην πληρώνονται στην ώρα τους, να μην τους κολλούνται τα αντίστοιχα ένσημα και να κάνουν και δουλειά έξω από αυτή που προβλέπεται από τη σύμβασή τους. Το άλλο το ζήτημα είναι ότι υπάρχει, θέλω ας πούμε καλό τον κύριο Αμπαγγελίτη, αν έχει κάνει τίποτε σχετικά με κάλεσμα που έχει κάνει εγγράφος προς τους διευθυντές σχολικών μονάδων η ΓΑΒΑ, σχετικά με τις δραστηριότητες που έχουν δάσκαλοι και μαθητές, προκειμένου ας πούμε να μετατρέψουν το σχολείο σε όχι απλά σε κάποιο, αλλά και να ζητάνε ας πούμε να έχουν και συνεργάτες, τους διευθυντές, για να μαθαίνουν ας πούμε τι συμβαίνει με τους εκπαιδευτικούς, που δεν τους φτάνει ο στραγγαλισμός ο οικονομικός, το γεγονός ότι κλείνουν σχολεία, το γεγονός ότι βρίσκονται υποκαθεστώς κινητικότητας, διαθεσιμότητας, με τους γονείς των παιδιών άνεργους κλπ. Παρά θέλουν να μετατρέψουν τους διευθυντές και σε συνεργάτες, ας πούμε, της ΓΑΔΑ και τα σχολεία σε στρατοδικεία. Νομίζω ότι πρέπει η ΓΑΔΑ έχει κάνει χαρτιά. Έχει βοηθήσει ο τόπος. Η ΓΑΔΑ κατευθείαν έχει κάνει επιστολές στους διευθυντές. Όχι το Ιωταζίτο, όχι την αστυνομία εδώ, η ΓΑΔΑ απευθείας κριτικά. Έχει στείλει σε διευθυντές σχολικών μονάδων επιστολές, όπου ζητάει στοιχεία μαθητών που κάνουν καταλήξεις, που κάνουν αποχές από μαθήματα,
θέλει να μάθει ποιοι καθηγητές απεργούν, κανονικά γραμμένα δηλαδή, και με αυτόν τον τρόπο δεν φτάνει το καθεστώς με το οποίο δουλεύουν τα παιδιά που κάθονται στο κρύο, πίστηκα, με τους χωρίς άνεργους, οι δάσκαλοι στο καθεστώς της κινητικότητας, διαθεσιμότητας, απόλυσης, παρά στέλνει και η ΓΑΔΑ αυτά τα χαρτιά ώστε να γίνει τέλειο στρατοδικείο, ας πούμε. Τον Άδωνη και τον Δήμαρχο, που έταζε ο Άδωνης, αλλά έταζε και ο Δήμαρχος, ότι μια ούτε μια ώρα δεν πρόκειται να κλείσει, ας πούμε, τουλάχιστον για το κεντρικό ΙΚΑ. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, ζούμε σε μια πόλη πάνω από 300.000 πληθυσμό, να έχουν κλείσει και τα τρία ΙΚΑ, να υπάρχει ένα ώρα μηδέν, να πούμε, όπως έγινε με την ΕΡΤ, να το έγινε να συμβαίνει και με την υγεία. Να μην υπάρχει, ας πούμε, κανένα ενδιαφέρον, όχι οι δάχτυλοι στο τώρα για τους βαριά ασθενείς, καρκινοπαθείς κλπ. Που δεν έχουν πρόσβαση στο φάρμακο κλπ. Αλλά θα μιλήσω για τον κάθε γεροντάκο, τον κάθε ανασφάλιστο, που είναι δυστυχώς πάρα πολύ. Αν σε όλη την Ελλάδα είναι 3,5 εκατομμύρια, φαντάζομαι στο Περιστέρι, που είναι από τους μεγαλύτερους δήμους της Αθήνας, θα είναι πολύ μεγάλο πάλι το ποσοστό. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, ο Δήμαρχος είναι μια θέση σε ένα διαμέρισμα που είναι τα μόνη στα τηλεοπτικά, ας πούμε, να τρέχει και να βοηθάει το σπίτι που διωγόταν. Εδώ και για τη γούνα εκατομμυρίων ανθρώπων, χιλιάδων περισσοκοτών, και δεν έγινε έτσι για πλάκα, έτσι, για τα μάτια. Για έτσι, για χρυσοκάτια τα αιωπή που είχε ξεσηκωθεί ένας κόσμος, ας πούμε, να εργαζεστεί. Καταρχήν θεωρούμε και εμείς απαράδεκτο να υπάρχουν το 2014 εργαζόμενοι που σκούν εργασία και νέα πρόεδρο. Και θέλω να πω στην ερώτηση, πριν 2 χρόνια περίπου, η πόλη είχε γεμίσει με κάτι πολύχρωμες λάστρες. Μετά από 2 χρόνια αυτές οι λάστρες εξαφανιστήκαν, δεν ξέρουμε το πού πάει. Έχουν αργήσει θέσεις κάτι ξύλινες. Θα ήθελα να ρωτήσω αν έγινε κάποιος διαχωρισμός που δεν γνωρίζουμε και πώς πληρωθήκαν αυτές. Και πού πήγαν οι λάστρες οι προηγούμενες. Επειδή η ανάλυση έγινε από τη συνάδελφο προηγουμένω, κυρία Θανασοπούλου, εγώ θέλω να ρωτήσω ξεκάθαρα πώς αισθάνεστε που φροντίσατε να μην συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το ζήτημα του ΕΟΠΗ. Και η δεύτερη ερώτησή μου είναι ότι στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είπαμε ότι θα, ό,τι φαίνεται, το ζήτημα από το Κέντρο Υγείας έχει λυθεί. Είναι θέμα ημερών, είναι θέμα. Εγώ, όπως γνωρίζω, δεν ήρθε παθολόγο στο Κέντρο Υγείας. Εδώ, όπως καταλήξαμε όμως στο θέλει το ζήτημα, δεν κατάλαβα, θα ήθελα να μας εξηγήσετε. Πρόκειται για τους, όσον αφορά το ζήτημα των εργαζόμενων, δεν ανάγκη να αναλύουν πάλι τα έντυπα, έχουν μιλήσει με τα χέρια. Καλό θα είναι να λύγεται όμως, καλό θες και το θέμα. Ερώτημα το θέσατε στο Πρωθυπουργείο. Τι διοίκηση. Όσον αφορά τη συνεδρίαση, τη διοίκηση δεν είναι. Γιατί... Μα ψηφίσατε για να μην... Όσον αφορά την εργασία, οφείλω να απολύτω και προσκεκριμένους που απαραγωγούν. Η διεργασία είναι γνωστή. Θέματα βάζει η διοίκηση ή η αντιπολίτευση. Από κανέναν δεν μπήκε θέμα. Οπότε την ίδια ευθύνη έχετε όλοι. Πάμε όχι. Κύριε Κουλιάση, σας ακούω με προσοχή. Πάντα παρακολουθώ. Δεν είχαμε πάλι θέμα. Κύριε Κουλιάση, έχω τη δικαίωμα να μαζέψετε υπογραφές, να πάρετε θέμα. Εντυπώσεις, όχι σε εμάς που ξέρουμε. Παρακαλώ, επειδή και εσύ θα απαντήσετε και ποιος. Κύριε Ιστοδιέρα. Θα απαντήσω σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους με τις τελάχιες συμβάσεις και τις τράπεζες που έχουν συμβάσει. Από αυτά που ακούστηκαν λίγη ερώτησης, φάνηκε προκύπτει ένας καλός ο έργος, ο οποίος θα κάνει όλα τέλεια και μια τέτοια διοίκηση η οποία θα κάνει όλα άσχημα. Ασφαλώς και δεν είναι έτσι. Η αλήθεια είναι η εξής.
μέχρι να καταρτιστούν οι τελικοί πίνακες των συμμετεχόντων στο πεντάμινο αυτό πρόγραμμα, η διοίκηση και οι εργαζόμενοι ήταν και πάθανε. Παρατηρήθηκε το φαινόμενο κατά τη διάρκεια της περίοδου που προσέρχονταν τα εργαζόμενοι για να πιάσουν εργασία και σαφώς δεν φανταστείτε μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, ακόμη και μέχρι προχθές έρχονταν γιατί δεν τα κάφερε ο ΑΕΠ ούτε τους τελικούς πίνακες να φτιάξει. Δούλευαν δύο μέρες οι άνθρωποι σε εμάς και ξαφνικά δέχονταν μία ειδοποίηση και πέφτουν και πήγαιναν στο ήλιο. Έρχονταν κάποιοι, δούλευαν πέντε μέρες σε εμάς και μετά τους έλεγαν φύγετε γιατί τελικά δεν έχετε πετύχει. Έγιναν δηλαδή κομικοτραγικά γεγονότα σε όλη αυτή τη διαδικασία μέχρι να καταλήξουμε να έχουμε κάποιους ανθρώπους να δουλεύουν. Πάμε τώρα στην πληρωμή. Όχι, να ξεκαθαρίσω και τα είδη προστασίας. Ο ΑΕΠ μας είπε ότι δεν είναι δικαιούχοι των ειδών προστασίας. Παρ' όλα αυτά, εμείς χορηγήσαμε σε όλους τους εργαζόμενους είδη προστασίας. Και θέλω να πιστεύω αυτά που έχουμε, τέλος πάντων και μπορούμε, γιατί είναι και μεγάλος αριθμός. Με τη δέσμευση ότι μετά θα τα επιστρέψουν φεύγοντας από το Δήμο, πιθανόν θα χρησιμοποιήσουμε σε κάποιο άλλο πρόγραμμα, αν έρθουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι στο διάστημα αυτό. Πάμε τώρα για τις πληρωμές. Πρέπει να ξέρετε, συνάδελφοι. Λοιπόν, πρέπει να ξέρετε ότι σε αντίθεση με όλα τα άλλα προγράμματα που έχουν εφαρμοστεί, τα τελευταία προγράμματα που έχουν εφαρμοστεί με τη ΜΚΟ, ας πούμε, είχαν την αποκλειστική αρμοδιότητα αυτές οι ΜΚΟ να συντάσσουν τους πίνακες των ανθρώπων αυτών με τις παρουσίες, με τις εργοδοτικές φορές, με τις αμοιβές τους, με όλα. Δυστυχώς για μας, σαν Δήμο, το πρόγραμμα αυτό υποχρεώνει το Δήμο να δίνει έτοιμη, όπως σωστά το αναφέρατε, τη δισκέτα με τις πληρωμές, όπως να τις εκαθαρίσει, όπως να για τον καθένα τι αμοιβές δικαιούται, τι ασφαλιστικές φορές πρέπει να κρατήσει. Τα πάντα δηλαδή δίδονται έτοιμα από το Δήμο. Και να έχουμε μια εισρωή με ανθρώπων πολύ μεγάλων στο Δήμο, η διαχείριση του γραφείου προσωπικού για να κάνει αυτή τη δουλειά είναι ακριβώς ίδια όσο ήταν δηλαδή πριν για τους μόνιμους και ορίους του χρόνου υπαλλήλους που έχουμε. Οι ίδιοι άνθρωποι αναγκάζονται να διαχειριστούν και όλο αυτό το νόμο ανθρώπων που ήρθαν. Το πρόβλημα όντως παρουσιάστηκε το πρώτο μήνα. Θέλω όμως μέχρι να καθορίσουμε τους τελικούς πίνακες. Θέλω όμως να καταλάβετε ότι δεν ήταν δική μας η παιδιότητα, ήταν ένα χάος που το διαχειριστήκαμε για πρώτη φορά. Τώρα μπήκαμε σε μια σειρά, μάλιστα, κάποιοι με επισκέφτηκαν και σε επαφή με το γραφείο προσωπικού κυκλοφόρησα μάλιστα και συγκεκριμένη ανακοίνωση και είπαμε ότι εμείς μέχρι τις 12 του μήνα, το αργότερο μέχρι τις 12 κάθε μήνα, θα έχουμε αποστείλει, έχουμε δεσμευτεί και γραπτά ότι θα έχουμε αποστείλει στον ΑΕΠ τις καταστάσεις τους όπως ακριβώς απαιτείται, προκειμένου να πληρωθούν. Ανοίξω και μια παρένθεση και να σας πω: τον πρώτο μήνα τα στείλαμε, τα βρήκαν λάθος ότι δεν τα είχαμε κάνει με τον τρόπο που ήθελαν αυτοί. Και στις πλάτες των πενταμηνητών παίζονταν ένα παιχνίδι μεταξύ ο ΑΕΔ και γραφείου προσωπικού και ο ΑΕΔ, μέχρι να καταλήξουμε επιτέλους πώς ήθελαν οι ΟΑΕΔ να έχουμε τις καταστάσεις για να προβαίνουν στην εκταμείευση. Θεωρώ ότι δεν είχαν λεφτά. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν θέλω να πω για κανέναν τίποτα και παίζανε αυτό το παιχνίδι. Τώρα εμείς έχουμε δεσμευτεί με επίσημη ανακοίνωση την οποία βάλαμε στους ανθρώπους αυτούς και λέμε εμείς δεσμευόμαστε για να μπουν και σε αυτοί σαν προγραμματισμό στη ζωή τους. Δεν μπορούν να μια στις 5 του μήνα, μια στις 17, μια στις 26 και δεν ξέρω τι παίρνουν. Μέχρι τις. Τι είπατε. Ναι, πληρώθηκαν. Βέβαια και πληρώθηκαν. Είπαμε από εδώ και πέρα να μην ταλαιπωρηθούν. Την ταλαιπωρία την πρώτη την είπαμε και είναι γενικώς παραδεκτή. Είπαμε ποια ήταν τα προβλήματα. Από εδώ και στο εξής λοιπόν. Μέχρι τις 12, το αργότερο μέχρι τις 12 κάθε μήνα, εμείς το γραφείο προσωπικού θα μαζεύει όλα αυτά που χρειάζονται από όλες τις υπηρεσίες. Γιατί σας τονίζω ότι είναι διασταλμένοι, δεν τους έχουμε σε ένα σημείο. Είναι διασκοπισμένοι σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου. Όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι θα μαζεύονται το αργότερο μέχρι τις 12 του μήνα και θα πληρώνονται, το τονίζω, όχι από εμάς. Αν έρθετε δηλαδή τον επόμενο μήνα και πείτε δεν πληρώθηκαν, είναι θέμα της κυβέρνησης και αυτά τα τερτυπάκια που κάνουν τα παραμυθιά στον κόσμο, μια φταίει ο ένας, μια φταίει ο άλλος, αλλά ποτέ δεν φταίει εκείνη. Εμείς δεσμευόμαστε ότι μέχρι τις 12 του μήνα τα στοιχεία αυτά που απαιτούν αυτοί θα τα έχουν. Από εκεί και πέρα πάλι θα το δούμε και πάλι θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Όχι όμως με ευθύνη του Δήμου. Λοιπόν, οι διάστρες δεν αγοράζονται.
των εργαζομένων στο Δήμο Περιστερίου. Φτιάξαμε ένα σχέδιο μαζί. Το κάναμε δοκιμές. Φτιάξαμε λοιπόν όλες αυτές τις λάθος που βλέπετε σήμερα στα διαζώματα. Το έχουν φτιάξει, οι ξυλουργοί τα έφτιαξαν, οι βοδιαστήδες τα έβαψαν, οι σιδεράτες μαζί με τους κυπουρούς τα τοποθέτησαν και είναι αποτέλεσμα μιας δουλειάς που έκαναν οι εργαζόμενοι του Δήμου Περιστερίου. Οι παλιές αντικαταστήσαμε όλες εκείνες οι οποίες είχαν αρχίσει να σας αφήσουν. Θα το είχατε προσέξει κι εσείς, είχαν σε κάποια μέρη κοπεί και άρχισε πια η φθορά να ήταν εμφανής. Είχαμε μεγάλες ζημιές και από τα επεισόδια που είχαν γίνει το καλοκαίρι, αν θυμάστε, και είχαν καταστραφεί πάρα πολλές. Και κάναμε την εξής αλλαγή. Σε ένα κομμάτι αφαιρέσαμε τις κατεστραμμένες και βάλαμε τις πιο γερές, ας πούμε, και καθαρίσαμε το υπόλοιπο κομμάτι και βγάλαμε τις γλώσσες που κατασκεύασαν οι εργαζόμενοι του Δήμου Περιστερίου. Για να σας αρέσει το σχεδιάκι. Εγώ δεν καλύφθηκα. Ναι, για να ακούσουμε τον εργαζόμενο. Σχέδιο. Για να μην μου βγούνται εντυπώσεις. Οι εργαζόμενοι τα λεπτάνε να γνωρίζουν κατά όταν πληρώνουν από τον ΟΑΕΔ. Επειδή χειρίστηκα προσωπικά το θέμα, όταν δέχτηκα τις πρώτες οπτήσεις, δεν πληρώθησαν οι άνθρωποι. Επικοινώνησα με τη διευθύντρια του ΟΑΕΔ και διαμαρτυρήθηκα έντονα γιατί δεν έπρεπε να επεξεργαστεί λύσεις. Μου εξέθεσε τεκμηριωμένα το πρόβλημα που έχει ο ΟΑΕΔ. Την παρακάλεσα να αποταχθεί το θέμα μας και όντως την επόμενη μέρα με ειδοποίησε ότι προτάσσεται το θέμα. Και νομίζω την Παρασκευή, νομίζω ότι πληρώθησαν όλοι οι συνεργάτες μας. Δεν είναι κάτι. Δηλαδή η διοίκηση έκανε ό,τι μπορούσε. Δεν είναι εργαζόμενοι του Δήμου. Δεν πληρώνονται, δεν είναι μισθοδοτούμενοι από το Δήμο. Όσο για το θέμα που πληροφορήθηκε. Αν δεν είχαμε πέντε βράσιμες μέρες, είχα αναλωθεί την κατάσταση και εμείς ζητήσαμε να επεξεργαστεί η επεξεργασία. Μου αιτιολόγησαν προηγουμένα οι εγγύοι του ΟΑΕ ότι όπως καταλαβαίνετε δεν είναι μόνη η επιχείρηση που πρέπει να πάρει αιτιολόγημα προσωπικό. Είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις και όλοι πληρώνουν για αυτόν τον τομέα. Προτάθηκε ο Δήμος Περιστερίου. Λοιπόν, και γι' αυτό πληρώθησαν οι εργαζόμενοι μας. Όσο για το κύριο Περιστερίου, ναι, έχουμε ενημερωθεί, ναι, έχουμε διαβεβαιώσει από την κυβέρνηση ότι είναι το διάστημα του μήνα και ότι το... αν δεν ψέματα κάποιος, δεν μπορεί να μην έρθει. Μπορεί να μην έρθει. Για ποιο... Και θέλω μάλιστα έχουμε την τιμή και έχουμε και στο συνδυασμό μας τον διευθυντή του Δήμου του Καρύδη, ο οποίος είχε και ενημέρωσε προσωπικά και τον Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους για την πορεία που είχε και για τις αντιδράσεις που υπάρχουν, δηλαδή από τους γιατρούς, από τους υπαλλήλους και από τους. Ό,τι δηλαδή έχουν δώσει δέσμευση ότι στο μήνα θα λύσει το ΙΚΑ. Επειδή έθεσε ένα πολύ σοβαρό για μένα, δηλαδή το θέμα είναι η κυρία Θαλασσοπούλου. Ναι, σου λέω ότι θέλω να εμείς θα θέλαμε, εάν έχετε στα χέρια σας αυτή την επιστολή, αν δεν θα αυτό που λέτε. Γιατί είπατε κάτι τώρα αυτή τη στιγμή και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ρώτησε με τον κύριο Αρμαντή, τι ρώτησε αυτή η κυρία Θαλασσοπούλου. Κύριε, αφήστε λίγο τώρα. Θα ρωτήσω να απαντήσετε, δεν είναι η συνεργασία. Κύριε, λίγο απαντήστε στα ερωτήματα. Εγώ ρωτάω, εάν έχει αυτή την επιστολή, γιατί εάν έχει πάει στους διευθυντές, σίγουρα κυκλοφορεί αυτή η επιστολή. Θα έχει διαδοθεί στα μέσα από εδώ. Εγώ δεν έχω δει, γι' αυτό μήπως την έχετε στα χέρια σας να τη δούμε. Και εδώ είμαστε. Να το συζητήσουμε το θέμα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που είναι. Είναι πολύ σοβαρό και γίνεται. Λοιπόν, κύριε Αθροσοπούλου, σας άφησε πολύ. Έχετε απάντηση στην ερώτηματά. Κύριε Σαρβαλίδη. Σχετικά με το ερώτημα της κυρίας Αθροσοπούλου, την επιστολή αυτή ούτε μου την έφεραν διευθυντές, ούτε την γνωρίζω. Γνωρίζω όμως κάτι άλλο. Έχει δημιουργηθεί μια ιστοσελίδα στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο όλα αυτά που προαναφέρατε τα έχουν αρχιοθετήσει κιόλας. Δηλαδή υπάρχει πλήρη έλεγχος και ως προς τον αριθμό των μαθητών και ως προς τους δασκάλους, καθηγητές κτλ. Αριθμός τμήματων, αριθμός μαθητών ανά τμήμα, δηλαδή πάρα πολλά στοιχεία
έχει ζητήσει το Υπουργείο Παιδείας, τα οποία βέβαια υπάρχει ένας προβληματισμός στη σχολική κοινότητα, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Αυτό όμως που δεν το γνωρίζω και κανένας διευθυντής ή καμία συνδικαλιστική οργάνωση δεν έχει έρθει στο γραφείο μου να ενημερώσει, είναι σχετικά με το έγγραφο. Επομένως το ερώτημα είναι, μήπως μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, μήπως αν για έγγραφο έχει έρθει, μιλάμε για τη συγκεκριμένη. Δεν σας άκουσα. Τι αμοιβή παίρνουμε διευθυντές από αυτό. Για να είναι διευθυντές και να κάνουν αυτή τη δουλειά. Τι αμοιβή λέω παίρνουν διευθυντές από αυτό που περιέγραψες. Τι ξέρεις, τι μπορεί να παίρνουν. Δεν ξέρω τι ακριβώς παίρνουμε. Απλώς ξέρω ότι υπήρχε ένας έντονος προβληματισμός σχετικά το My School Lab. Σχετικά, ας πούμε, με την ιστοσελίδα αποδημιούσε, αν μιλάμε για αυτό, τότε πραγματικά υπάρχει ένα ερώτημα, το οποίο δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα είναι. Κύριε Λουλόχα. Απλά να ενημερώσω το Σώμα και τον κύριο Πουλιάση, ότι γιατρός πήγε στο κέντρο υγείας, γενικός γιατρός. Για τις καταρρίστριες θα μου απαντήσει κάποιος. Σχετικά με τις σχολικές καθαρίστριες, έχουν δίκιο, φέτος έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ να έρθουν τα χρήματα. Κάθε χρόνο η οικία έπιανε Νοέμβριο και υπογράφω μια σύμβαση αρχές Δεκεμβρίου και τα χρήματα ερχόντουσαν είτε Δεκέμβριο είτε αρχές Γενάρη. Φέτος, για να μην επιβαρυνθεί πιστεύω ο προϋπολογισμός του 2013, ήρθαν αρχές του 2014. Μετά από μια εβδομάδα, τέλος Ιανουαρίου, υπογράψαμε τη σύμβαση μεταξύ Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής και του ΕΝΕΒΗΔΗ, του Υπουργείου Παιδείας. Και από τότε περιμένουμε, έχουμε τακτική επικοινωνία και περιμένουμε να βρουν τα χρήματα από τέλος Ιανουαρίου. Είναι αλήθεια ότι ορισμένοι δήμοι έχουν πληρώσει και έχουν πληρώσει δήμοι που διαχειρίζονται τα χρήματα κεντρικά από τη σχολή, των σχολείων. Εμείς τα ό,τι χρήματα έρχεται και αυτά που θα δείτε στο επόμενο θέμα, πάνε την άλλη μέρα στα σχολεία. Δεν έχουμε καθόλου χρήματα. Τα χρήματα που πληρώνουμε τις σχολικές καθαρίστριες είναι μια επιχορήγηση που μας έχει δώσει ο Δήμος Περιστερίου, τα οποία το 2011 το Δεκέμβριο φτάνανε για 4 μήνες. Το Γενάρη ερχόντουσαν, δεν είχαν πρόβλημα. Τώρα αυτά φτάνουν μόνο για 3 μήνες. Γιατί αυξήθηκαν οι καθαρίστριες. Τι προβλέπετε, έχουν κάνει καθημερινή επικοινωνία, μας έχουν πει ότι μέχρι την Παρασκευή θα μπουν. Ήδη καθυστερούμε 2 μήνες, ο Δεκέμβριος και το Γενάρης. Ο Φεβρουάριος θα προωθεί 10 Μαρτίου, δεν έχει ακόμη καθυστερήσει. Ήδη με χρήματα που είχε δευτεροβάθμια από το μια εισφορά που κρατάμε από τα σχολεία θα πληρωθούν ένα μήνα το Δεκέμβριο οι καθαρίστες της δευτεροβάθμιας και θα είναι 1 μήνας η καθυστέρηση. Έχουμε συνεχή επαφή και έχω την επιβεβαίωση ότι μέχρι την Παρασκευή θα έχουν τα χρήματα για να πληρωθούν όλες οι καθαρίστες. Και πιέζουμε και εμείς, πιέζουμε και... Την επιβεβαίωση, επειδή μου είχε επιβεβαίωση, γιατί είναι κάποιες καθαρίστες, ξέρετε. Έχουν καθημερινή επαφή. Έχουν απόλυτο το δίκιο. Εντάξει, δεν λέω ότι λέτε πράγματι που δεν έχουν δίκιο. Από ποιον έχει τη διαβεβαιώσει τώρα, δεν το ζητήσατε. Από το είναι ήδη. Από τον πρόεδρο, ο οποίος μας είπε ότι μέχρι την Παρασκευή θα πούνε. Αν θα πούνε μέχρι τις 4 του μηνός, θα είναι ώρα εντάξει, θα πληρωθούν 10 Μαρτίου. Πιστεύω να εισπηρήσουν τον λόγο. Αν δεν το τελείσουν, είναι καλά. Κύριε, τελικά, δεν είναι όπως είπε ο κ. Μιχαλόπουλος απλήρωτος 3 μήνες. Είναι 2. Για την δευτεροβάθμια, όπως είπε, για την δευτεροβάθμια, ο μήνας Γενάρης πληρώθηκε εχθές, ο Δεκέμβρης. Άρα λοιπόν μένει ο Γενάρης και αφού βέβαια ο Γρηγόρας δεν έχει τελειώσει. Αλλού είναι το θέμα. Και πρέπει να το καταλάβουν οι καθαρίστριες. Έτσι. Γιατί δεν μας ενημερώνει. Λοιπόν, σχετικά
πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα χρήματα τα οποία εισπράττουν η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως είπε ο κ. Μιχαλόπουλος, δεν τα κρατάει ο Δήμος πλέον. Σήμερα μπαίνουν στο ταμείο και την άλλη μέρα πάνε στους λογαριασμούς των σχολείων. Επομένως, επειδή είναι μικρό το κόστος για κάθε σχολείο, γιατί οι αμοιβές των καθαριστήρων είναι από 200 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, μέχρι 490 ευρώ. Έτσι, αν τυχόν γίνει εκ νέου καθυστέρηση, δηλαδή την Παρασκευή δεν έχουν τα χρήματα, κάνω μία έκκληση στους διευθυντές των σχολείων, έτσι, γιατί έχουν χρήματα, ας πληρώσουν από το ταμείο του σχολείου και όταν θα έχουν τα χρήματα θα αναπληρωθούν την ίδια μέρα. Δεν επιτρέπεται σήμερα οι καθαρίστριες με το μισθό το οποίο παίρνουν να είναι απλήρωτες. Υπάρχει αυτή η ευκαιρία λοιπόν, οι διευθυντές των σχολείων το ξέρουν, ας δείξουν κατανόηση, μη τυχόν, ας πούμε, υπάρχει νέα καθυστέρηση. Εγώ πιστεύω ότι την Παρασκευή θα λυθεί το θέμα. Εντάξει, απλώς λέω, αν τυχόν δεν έρθουν τα χρήματα, τότε υπάρχει τρόπος να πληρωθούν καθαρίστε. Δεν έχουμε πληρωθεί. Δεν υπάρχει σχολείο που να μην έχει πετρέλαιο ή να είναι απλήρωτο του λογαριασμού. Υπάρχει τώρα. 70% των σχολείων έχουν ελληματικό προσολογισμό. Αυτά τα λέτε εσείς, ε. Επειδή υπάρχει εκπρόσωπος σας μέσα στα πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια, μπορείτε να πάρετε στοιχεία αναλυτικά. Αυτά τα οποία ακούγονται, ότι δεν υπάρχουν πετρέλαια, δεν υπάρχουν λεφτά να πληρώσουν και τα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εάν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, θα το δούμε. Ξέρεις τώρα ότι έχω δίκιο. Δεν πληρώνουμε τις ΔΕΠΟ για να πληρώνουμε το πετρέλαιο. Θα σταματήσω εκεί, γιατί δεν πληρώνουμε τις ΔΕΠΟ. Εγώ λοιπόν λέω ότι χρήματα έχουν οι σχολικές επιτροπές και είναι αμαρτία οι σχολικές καταναλωτές. Είναι όλοι οι λογαριασμοί των ΔΕΠΟ πλήρωνε από τα σχολεία. Όχι, κύριε Μπαλέξη, πάτε ένα θέμα τώρα. Μην ανοίγεται αυτό το θέμα. Μην ανοίγεται αυτό το θέμα. Δεν είναι ευθύνη του Δήμου αυτό. Οι σχολικές επιτροπές, επαναλαμβάνω, υπάρχουν, έχουν χρήματα και πρέπει να σχολιάσουν τις σχολικές καθαρίστριες. Παρακαλώ πολύ να παρέμβετε αμέσως να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Δεν γίνεται για 200 ευρώ να μένουν εργαζόμενοι να πληρωθούν. Είναι σωστή η παρατήρηση σαν Ελλάδα. Αυτό γινόταν κατ' επανάληψη. Δηλαδή τα χρήματα των καθαριστριών αργούσαν πάντα να έρθουν. Ναι, αλλά πάντα πήρε λόγο. Οπότε. Οι τότε λοιπόν οι διευθυντές, επειδή ξέρανε ότι πραγματικά καθυστερούν, τα είχαν κάποιο ταμείο και πληρώνανε. Δηλαδή και όταν ερχόντουσαν τα χρήματα, τα πληρώναν στον κόσμο. Αλλά δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Βεβαίω και θα στείλω email σε περίπτωση που τα χρήματα δεν έχουν την Παρασκευή. Την Παρασκευή το μεσημέρι θα υπάρχει αυτό το email σε όλου του διευθυντέ. Δηλαδή έχουν λεφτά για τα σχολεία τώρα, Οφείλεται. Είπατε ότι μπορεί να υπάρχει μια ιστοσελίδα που μπορεί να. Όχι, μπορεί, υπάρχει. Υπάρχει που είναι και μπορώ εγώ να το εκλάβω ως οργάνωση τμήματων αυτά και τα λοιπά. Και είναι άλλο θέμα, αυτό που λέει η κυρία Κασταλούλου, ότι οι πιστολές προς τους διευθυντές για να ενημερώσουν τη ΓΑΤΑ για ποιοι κάνουν αποχή, ποιοι έτσι. Κυρίε, η δημοκρατία αντιλαμβάνεστε και πιστεύω ότι όλοι έχετε την ευαισθησία. Άρα, κυρία Βανίτη, ψάχνετε.
και ενημερώστε το σώμα όπως πρέπει. Ψάξτε και μας έδειξε, κύριε Αθανασκούρα. Εσύ και δύο κουβέντες εκπρόσωπος του καθαριστήριου, κύριε Πρόεδρε. Εγώ έχω καμία μόνο να πει δύο κουβέντες, αλλά... Το θέμα είναι ότι... Ήδη... Αν δεν ήρθε, φάλεξε. Όπως και είχα, δεν θα κλείσει. Τι συμβασιούχε καθαρίστριε που καθαρίζουν τα σχολεία του Δήμου Περιστερίου. Θα έχουμε τρει μήνε απλήρωτε. Το βασικότερο πρόβλημα είναι αυτό, ότι φέρνουμε τα δεδομένα μα και είμαστε κάθε μέρα και κάθε χρόνο. Φέτο έχουμε δουλειά, του χρόνου δεν έχουμε δουλειά. Κυκλοφορούν διάφορε φήμε, ΑΣΕΠ, ΚΙΣΕΠ κτλ. Λοιπόν, η μισθή μα είναι πάρα πολύ καλή. Εμεί συνεχίζουμε να δουλεύουμε. Ο κ. Αρβανίδη, με αυτά που μα είπε τώρα. Δεν δεσμεύτηκε, δεν είπε κάτι. Οι περισσότερες εργαζόμενες είναι στην εξαθλίωση. Δεν έχουμε να λύσουμε τα παιδιά μας. Ο Δήμος που είναι, πού είναι η διοίκηση του Δήμου, πού είναι ο κ. Παχατουρίδης. Παίρνουμε τηλέφωνο και η Σχολική Επιτροπή λέει ότι θα προληρωθεί η δευτεροβάθμια, θα πληρωθεί η πρωτοβάθμια. Είμαστε εδώ για να πληρωθούν όλες οι εργαζόμενες. Και να πληρωνόμαστε φυσικά τα 200. Ο χαμηλότερος μισθός της καθαρίστριας είναι 199 ευρώ και ο υψηλότερος 490. Αυτές που έχουν 490 ευρώ καθαρίζουν ολόκληρα σχολεία. Λοιπόν, είμαστε εδώ να δεσμευτεί η διοίκηση του Δήμου, ο κύριος Αρβανίτης, ο κύριος Μηταλόπουλος, ο κύριος Κασπούτης, να μας πει πότε θα πληρωθούμε και αν θα πληρωθούμε σταθερά και να πληρωνόμαστε κάθε μήνα. Οι απαντήσεις έχουν δοθεί ήδη. Λόγω του Μοκρατίας, όπως το είπαμε πριν, και έχουμε την εκπρόσωπο να πει. Τα ίδια είχαν πει και οι πρόσωποι των Μουσικών Παραδάσεων. Έχετε να προσθέσετε κάτι αυτό. Ναι, θα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι ότι ο Δήμος Περιστερίου έχει χρηματοδοτήσει τις καθαρίστριες, τις σχολικές καθαρίστριες 165.031.12 στις 27.12.2012. Τα χρήματα αυτά ουδέποτε τα πήραμε πίσω. Πρέπει να γνωρίζει το σώμα ένα πράγμα. Τι σύμβαση έχουν οι σχολικές καθαρίστες? Έχουν σύμβαση έργου που υπογράφει με τη σχολική επιτροπή και η σχολική επιτροπή αντισυμβάλλεται με το ΕΝΕΔΕΒΗ. Καμία σχέση με το Δήμο. Δηλαδή, εσείς υπογράφετε με τη σχολική επιτροπή και η σχολική επιτροπή υπογράφει με το ΕΝΕΔΕΒΗ. Το ΕΝΕΔΕΒΗ θα στείλει τα χρήματα, αλλά τα πάρετε εσείς. Εν τούτης έχει χρηματοδοτήσει τις συμπολίτησες εργαζόμενες καθαρίστρες ο Δήμος από τον ταμείο του 165.000 ευρώ, τα οποία ουδέποτε έχει απαιτήσει και έχουν στραφεί. Λοιπόν, έχει κλείσει το θέμα αυτό. Θα κάνει να λέει ο καθένας. Ναι, παρακαλώ, πρώτο θέμα λοιπόν, μπαίνουμε στα θέματα της ημερησίας. Προτάσει το 14ο. Το 14ο θέμα επιτύχει από ό,τι ανάπτυξη που είναι στην εταιρεία εκτίμηση για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου μέχρι την 31η Μαρτίου 2014 στο αγροτικό του 2013. Ομό πρέπει να ξανατεί. Επειδή μπορεί να υπάρχει ένα έργο, δεν πρέπει να αποκόσουμε να δούμε. Λοιπόν, μπαίνουμε στη συμφωνία του 14ου θέματος, το 2013. Συμφωνείτε όσο είναι μια ψηφοφορία. Διαβάζω το 15ο θέμα ανήψη απόφαση για ανάλυση προμή διαθεσία για το αρχήμα του Δήμου μέχρι την εορτή του Μαρτίου 2014 του Μιλγό του 2013. 10ο θέμα. Δύο πάτη μετά. 15. Λοιπόν, χρόνο θέματα με την ίδια ψηφοφορία θα πούνε. Αρχίζει η ψηφοφορία κύριο Σταυρούλια. Ναι, κύριε Σταυρούλια. Ναι, κύριε Σταυρούλια. Ναι, κύριε Σταυρούλια. Ναι, κύριε Σταυρούλια. Κύριε Πόρογγε, ναι, κύριε Σταυρούλια. Ναι, παρακαλώ κάνει ησυχία.
κύριος Καρνιά Φαστρέα, κύριος Θοδωράκος, κύριε Κουτάκο, Ελάτε να σας πω. Το 16ο θέμα είναι η κρίση παράταση σήμερα για την ΔΕΦΑ. Αν παρέχουμε μέχρι 31 Εδώ για το γνωστό θέμα, γιατί δεν διευκρινίζεται στο χαρτί σας για αυτό το θέμα, για το θέμα της των κυρώσεων. Σας έχει αποσταλεί, συγγνώμη, σας έχει αποσταλεί η ημερήσια διάταξη με το θέμα το οποίο αφορά εσάς και έχει αυτό το μας έχει αποσταλεί ένα έγγραφο στο οποίο μας καλεί να έρθουμε εδώ για το θέμα μας. Δεν μας λέει ακριβώς για ποιο θέμα, γιατί είχαμε και μια συζήτηση με τον κύριο αντιδήμαρχο και επομένως
ήθελα να ξέρω. Αν έχετε κάτι, αν έχετε εσύ, αν έχετε κάτι να πείτε, πάντως δεν θα μπείτε τώρα στη διαδικασία, αν μου σκύλατε δεν στείλατε. Έχετε ενημερωθεί, αν έχετε κάτι να πείτε στο σώμα, έχετε δικαίωμα να πείτε. Έχω κύριε, αλλά πρέπει να μου πείτε για ποιο θέμα με καλέσατε. Κύριε Μαρτρέκα, δεν ξέρετε για ποιο θέμα έχετε έτσι. Στο χαρτί, στο χαρτί που έλαβα και το έχω εδώ δεν αναφέρεται το θέμα, λέει το θέμα σας. Ότι το πείτε να παραβρεθεί δεν λέει. Και γι' αυτό πήραμε την προηγούμενη φορά να καλέσαμε την προηγούμενη απόφαση. Ωραία, ωραία. Μπορώ να σας πω λοιπόν, το διαδικαστικό δεν μας αφορά, εμάς, εμένα τουλάχιστον δεν με αφορά. Στην ουσία, εμείς στείλαμε ένα έγγραφο όταν αδυνατούσαμε να παραδώσουμε την ποσότητα του γάλακτος που αναλάβαμε συμβατικά. Στείλαμε ένα έγγραφο ότι αδυνατούσαμε να παραδώσουν το γάλα λόγω αναπέρας βίας. Το γάλα το οποίο παρήγγειλε ο Δήμος μετά από 3 άγωνους διαγωνισμούς με την εταιρεία μας ήταν γάλα ευαπορέ από τη Γερμανία. Αν θυμίζετε ότι πέρσι το καλοκαίρι είχε μια μεγάλη ξηρασία Ευρώπη, γι' αυτό και όλη η Ευρώπη έμεινε, ας το πούμε, από γάλα, όπως και η δική μας η χώρα και οι λοιπές χώρες Ευρώπης. Ενημερώσαμε προθέσμως πριν λήξει η συμβατική υποχρέωση να παραδώσουμε, ότι αδυνατούσε η γερμανική εταιρεία να μας παραδώσει το γάλα και, εν πάση περιπτώσει, τους μήνες τους καλοκαιρινούς ήρθαμε σε μια συνεννόηση με την καλή συμβολή του κυρίου Ανούτσου Κρυσταλλινής, θα είστε, του δικηγόρου. Και βρήκαμε μία λύση η οποία πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο και παρόλο που είχαμε ζητήσει την χρονική παράδοση να παρεδοθούν Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, όπως μας είχαν ειδοποιήσει και η γερμανική εταιρεία, μας ήρθε ένα έγγραφο το οποίο έλεγε μέχρι 30 Δεκάτου η τελευταία παράδοση. Εμείς στείλαμε ένα έγγραφο πάλι και λέω γιατί από 30 Δεκάτου, αφού είχαμε συμφωνήσει 15 Νοέμβριο, μας είπαν ότι εντάξει. Υπάρχει αυτή, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε αυτό, δεν υπάρχει τόσο μεγάλο θέμα. Όντως παραδώσαμε τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, περίπου το 80% της ποσότητος και έμενε ένα κοντέινερ το οποίο παρεδόθηκε στις 15 Νοεμβρίου, αντί για τις 30 Δεκάτου. Με μεγάλη προσπάθεια δικιά μας, με προκαταβολές χρημάτων όπως ξέρετε στη Γερμανία από τον Ιούλιο και με 1002 ζημίες της εταιρείας μας, γιατί αναγκαστήκαμε να τα φέρουμε με φορτηγά αντί με ναυσιπλοϊκά όπως κυρίως φέρνει το ευαπόρε. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν αντιδικήσαμε σε αυτό γιατί θέλαμε να είμαστε πρόθεσμοι και θέλαμε να εξυπηρετήσουμε τον Δήμο. Γιατί λαμβάνετε υπόψη παρακαλώ ότι η εταιρεία μας επί 35 χρόνια προμηθεύει 30 Δήμους και 50 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Θα γνωρίζετε πιθανόν αν έχετε νοσηλευτεί ποτέ στην Αθήνα σε νοσοκομεία, έχουμε γάλα γιαούρτι σε όλα τα νοσοκομεία. Δεν είμαστε μια εταιρεία που τυχαία παρευρέθηκε σε ένα διαγωνισμό. Γερμανικό. Ορίστε. Γερμανικό γάλα. Γιαούρτι. Όχι, αυτά είναι ελληνικά. Η εταιρεία μας παράγει ελληνικό γάλα και γιαούρτι και τα παραδίδει σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας εδώ και 30 χρόνια. Είναι προς τον πόνο σας, ξέρω χιλιάδες συμβάσεις. Θέλω να καταλήξω ότι η εταιρεία μας δεν είχε καμία πρόθεση ούτε να καθυστερήσει, ειδικά αυτό το γάλα. Δεν ήταν φρέσκο γάλα όπως κυρίως εμείς προμηθεύουμε. Ο Δήμος απέκτησε ευαπορέ, το οποίο προέρχεται από τη Γερμανία ή και κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν μπορούσαμε να παρέμβουμε, διότι δεν το παράγουμε. Το εμπορευτήκαμε αυτό το γάλα. Υπήρχε αυτό το πρόβλημα της ξηρασίας και γι' αυτό έγινε καθυστέρηση. Η εταιρεία μας έκανε το παν δυνατόν, με έξοδα τρομακτικά, να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε το Δήμο. Διότι είναι πρόθεσή μας και τακτική μας με όλους τους Δήμους. Δίνουμε σε όλους τους όμορους Δήμους στην Ελλάδα ολόκληρη. Τι κάναμε λοιπόν, καθυστερήσαμε 15 μέρες το τελευταίο κοντέινερ, παρόλο που είχαμε ευρωθέτουμε την κλίση να είναι μέχρι 15 Νοεμβρίου. Και οι υπάλληλοι της υπηρεσίας που μας είπαν, εντάξει, δεν πειράζει, θα τακτοποιηθούμε για 15 μέρες. Δεδομένου ότι είχαμε παραδώσει το 80 και τις ποσότητες υποθέτουμε. Πέρασε ένας μήνας ενάμισης και είχαμε μία επικοινωνία. Κάποιος μας έστειλε ένα έγγραφο ότι ξέρετε, σας βάζουμε αυτό το πρόστιμο, εκείνο το πρόστιμο, το άλλο πρόστιμο και το σπουδαιότερο, μας κηρύσαν έκτοτους. Ξέρετε τι σημαίνει έκτοτος η εταιρεία μας. 35 άτομα και μία εταιρεία 50 ετών να κλείσει. Διότι αν με κηρύξει έκτοτος, έκτοτο ο Δήμος Περιστερίου ή όποιος άλλος Δήμος, δεν μπορώ να λάβω μέρος σε κανένα άλλο διαγωνισμό του Δημοσίου. Και ευνόητο ήταν να αντιδράσουμε και να πούμε, φρε παιδιά, εμείς κάναμε τα πάνω όλο το καλοκαίρι, τρέχαμε να σας φέρουμε το γάλα. Είχαμε μια καλή συνεργασία, συνεννοηθήκαμε και με τον κύριο Αλιμίση και με την κυρία
δεν την γνωρίζω, αλλά το όνομα του ξέρω Καθιάδου, τηλεφωνικά είχα μιλήσει την κυρία. Και εσύ το αστέρι με αυτόν τον τρόπο. Μα λέει, ξέρετε, τυπικά και εκείνο και τώρα. Εμείς αναγκαστικά κάναμε μία αίτηση θεραπείας για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το θέμα. Δεν έχουμε καμία τη δική εμείς να το δίνουμε. Εμείς θέλουμε να λυθεί το θέμα όσο το δυνατόν καλύτερα, με καμία επιβάρυνση ούτε του Δήμου. Δεν νομίζω να ζημιωθεί ο Δήμος σε τίποτα. Εμείς κάνουμε όσο δυνατόν καλύτερα και ζητήσαμε και με τον κύριο Αντιδήμαρχο, ζητήσαμε μία κατανόηση από το Δημοτικό Συμβούλιο για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το θέμα. Περί όμως και ασχολούμαστε. Δεν βλέπω κάποια ζημία του Δήμου που να μπορέσει να την διευθετήσει. Σε πού είναι. Μπορούμε να διευθετήσουμε κάποια πράγματα για το σώμα πρέπει να είναι ενημερωμένο πλήρως. Λοιπόν, κανείς δεν εξυπηρετεί το Δήμο Περιστερίου. Η έκφραση από έναν προμηθευτή εξυπηρετεί το Δήμο Περιστερίου τη θεωρώ υπερβολική. Δεν εξυπηρετεί κανείς. Παίρνει απόρευμα και πληρώνεται. Κάνει τη δουλειά, κάνει εμπόριο. Συμμετέχει σε ένα διαγωνισμό, βγαίνει μειοδότης και από εκεί και πέρα κάνει εμπόριο. Κανείς δεν μας εξυπηρετεί. Πληρώνουμε. Είμαστε πελάτες. Να ξεκαθαρίσουμε το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα, σας παρακαλώ, σας άκουσα, είπατε τρεις φορές μας εξυπηρετείτε. Δεν μας εξυπηρετείτε. Δεν μας εξυπηρετείτε κανείς. Λοιπόν, το ξεπερνάμε, το πάμε στο δεύτερο. Όταν ο κύριος Μανδρέκας όντως ζήτησε παράταση στην παράδοση του εμπορεύματος του, όντως συμπεριφερθήκαμε με κατανόηση, μας είπε ότι ζητάει ένα μήνα παράταση, όχι 4-5 μήνες που επικαλείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και λυπάμαι γι' αυτό, γιατί αυτά είναι γραπτά. Και εγώ έρχομαι σε εσάς στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν ζητώ ένα μήνα, ζητώ δύο για να προλάβω οποιαδήποτε δυστροφία θα μπορούσε να έχει συμβεί. Το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν εδώ δίνει τη δίμηνη παράταση. Εσείς εδώ δίνετε τη δίμηνη παράταση. Ελάτε όμως που μπορείτε να δεν παρελήφθη στους δύο μήνες, τι έπρεπε να κάνω εγώ εδώ. Να πω, άντε, αέρα δεν πειράζει, είσαστε καλή εταιρεία, προμηθεύετε 30 δήμους και 20 νοσοκομεία και επειδή έχετε να προμηθεύετε 30 δήμους και 20 νοσοκομεία, παραδώστε το όποτε θέλατε. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Η συμβατική, η παράταση της σύμβασης από το Δημοτικό Συμβούλιο αφορούσε συγκεκριμένο διάστημα. Οποιαδήποτε έστω και μία ώρα παραβίαση του διαστήματος αυτού που είναι αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο έχει κυρώσει. Τις κυρώσεις αυτές λοιπόν τις ανέλαβε να τις επεξεργαστεί η νομική υπηρεσία, δεν είναι η δουλειά μου εμένα. Φέραμε την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, διαπιστώσαμε εκ των υστέρων ότι σε κάποια πράγματα είχαμε κάνει λάθος και σήμερα ερχόμαστε να το διορθώσουμε. Δεν θα βγούμε όπως λέει η παροιμία και έτσι και δαρμένη. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Σύμφωνα με την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας, το καινούριο εισηγητικό λέει ποιες είναι οι αποφάσεις μας και ζητώ την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας και της Επιτροπής βέβαια. Γιατί μην ξεχνάτε, σε όλη αυτή τη διαδικασία δεν είναι η αντιδήμαρχος, καμία σχέση δεν έχει. Εγώ σας εισηγούμε τα θέματα. Υπάρχουν επιτροπές και οι άνθρωποι, σε επιτροπές οι εργαζόμενοι αναλαμβάνουν και την ευθύνη. Δεν μπορούν καλή την πίστη να πούνε σε κάποιον παρέδωσο ποτέ δε. Ούτε εγώ μπορώ να κοροϊδέψω το Δημοτικό Συμβούλιο και να έχει εγκρίνει μια ημερομηνία εγώ να κλείσω τα μάτια και να κάνω κάτι που δεν το έχετε εγκρίνει. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Αν θέλει και ο κύριος Αλυμίζης κάτι να προσθέσει. Πράγματι έγινε αυτή η μετάθεση του χρόνου παράδοσης της νότιας του παράγματος της νότιας του παράγματος από την εταιρεία Μαντρέκας μέχρι τέλος Οκτωβρίου του 2013. Με απόφαση δική σας της 16ης ανάδρα του μάλλον του 2013. Η εταιρεία παρέδωσε πράγματι μέχρι τέλος Οκτωβρίου το 80% της ποσότητας που όφελε να παραδώσει και ένα ποσοστό γύρω στο 20% δεν παραδόθηκε. Η υπόλοιπη ποσότητα παραδόθηκε γύρω στις 20 Νοέμβρη, αν θυμάμαι καλά, του 2013. Για αυτή την ποσότητα, εμείς εισηγούμενα να επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ενιαία οργανισμό κομιτιών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι η υπόλοιπη προστή μου 2,5% επί της μη εγκαίρου παραδοθήσεως ποσότητας, με τον κέκτωση της εγκυκτής επιστολής και να το αναλογούμε. Αυτές είναι οι δύο κυρώσεις που εισηγούμενα να επιβληθούν και είναι νόμιμες και αυτές πρέπει δεν έχουμε άλλη δυνατότητα καμία άλλη διακριτική ευκαιρία. Ερωτήσεις, παρακαλώ. Ευχαριστώ.
Ναι, είπε πριν ο κύριος Μανδρέκας ότι ήρθα σε συνεννόηση με τους αρμόδιους υπαλλήλους και τον κύριο Αδημήση και με την κυρία Σταθιάδη και του είπαν δεν πειράζει κάτι τέτοιο, δεν είπαν κύριε Μανδρέκα. Όχι, δεν είναι δικαστήριο. Θα ρωτήσω, αν ισχύει. Ωραία, επειδή το είπε, ρωτάω αν ισχύει αυτό και αν το έχει γραφτεί αυτό ο κύριος. Όχι με την κυρία, όχι με την κυρία. Κύριε Μανδρέκα, που το είπατε, δεν είπατε με την κυρία και τον κύριο. Κύριε Μανδρέκα, δεν ακούτε. Με ποιους, είπατε, είπατε, με όποιον δεν έχετε γραφτεί. Κύριε Μανδρέκα, κατηρίστε στη διοίκηση ως τον κύριο Μανδρέκα. Δεν είναι δικαστήριο, δεν κάνουμε δικαστήριο. Για να δείτε κάποιο έγγραφο. Ούτε να αναφέρει σε δυσκολίε ο κ. Μανδρέκα, ούτε όμω από τη διαδικασία. Υπάρχει και η άλλη διαδικασία. Άλλο ερώτημα για το θέμα που υπάρχει. Αυτό αν αυτή τη συνεννόηση την πήρε εγγράφος στην παράταση, ας πούμε. Αυτό με τον Γκάλα, είχαν δεχθεί δύο άνθρωπες, που σημαίνει ότι δεν υπήρξαν υποκριτέ, έτσι, και μία από εδώ και μετά ανάπτυξη μετά. Έτσι, δεν πήγε δουλειά. Υπέρ του Δήμου και στο ποσοστό του, γιατί όπως εξήγησε η νομική υπηρεσία. Και κατά εφαρμογή του άρθρου ΤΑΒΕ, η βολή χρεωστή μου ίσο με 2,5% επί της συμβατικής αξίας ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, ποσού χρεωστή μου ίσο με 455,67 ευρώ. Αυτή είναι η απόφαση που θα επιχειρήσετε. Ό,τι προβλέπει αυτό. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Λοιπόν, και μία απάντηση στην νομική υπηρεσία του ερώτητων του 2004. Για να μην υπάρχει καμία παρέμβαση και καμία σύγχυση όσον αφορά την διατύπωση που ενδεχομένω μιλήθηκε από αυτό που είπε ο κ. Μανδρέκας. Δεν υπάρχει ποτέ, δεν υπήρξε ποτέ, κατηγορηματικά ενδιαφέρον, καμία συνεννόηση με και με κανέναν. Απολύτως. Αντιθέτως, εγώ έχω κάνει 4 νομοθετήσεις σε ΕΡΗ, διαδοχικά συγκεκριμένα, από τον Ιούνιο. Πέριν ότι δεν μπορούν να παραλάβουν υλικό άλλο από αυτό το οποίο προσφέρει την προσφορά του κ. Μανδρέκα, γιατί πρότεινε σε κάποια στιγμή τη διαδικασία να φέρει ελληνικό γάλα και μάλιστα τη Δέλτα, το οποίο θεωρείται ισοδύναμο, ίσω και καλύτερο. Λοιπόν, και δεν το δεχτήκαμε και μια σειρά αρνήσεων όσον αφορά την κομμήτη άλλου προϊόντο από αυτό το οποίο είχε αναλάβει τη σημαντική υπόθεση να προσέχει. Από εκεί πέρα, αυτό το ερώτημα που τέθηκε σε μένα ήταν και μάλιστα έκανε έγγραφη νομοθέτηση. Το Σεπτέμβριο συγκεκριμένα, αν υπάρχει δυνατότητα νομικά περί μετάθεση του χρόνου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Άλλο ήταν άλλο τα. Εγώ νομοθετώ και λέω ότι πράγματι από τον νόμο που προβλέπεται αυτή η διαδικασία. Η δική σα είναι η αρμοδιότητα να κρίνετε τους λόγους του τιμή εκπρόθεσμη τη παράδοση και αν θα του δώσετε χρόνο. Η προηγούμενη εισήγηση, θυμάστε ότι ήταν αρκετό και κ. Μονοδέκα, θυμάστε τώρα είτε εδώ και ενημέρωτο από την διαπιστώνα. Ήταν ένα επιβλητή να κηρυχθεί έκπτωτος και αυτή ήταν η μεγάλη αγωνία από ό,τι διαφάνηκε προηγουμένως και το κερδοποιηθεί υπόσχομα 10%. Και δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ το πρόσφυγμα από ό,τι τηλεφωνικά μας είπε, αλλά να μην κηρυχθεί έκπτωτος, όπως είπε το δήλωσε και καταράκτο.
ενώπιον του σώματος. Αυτό ποτέ έγινε. Έγινε όταν στις 20 Νοεμβρίου, λοιπόν, παρέδωσε την ποσότητα και εκείνη τη στιγμή, μέχρι εκείνη τη στιγμή που δεν είχε παραδώσει, θα μπορούσε ενδεχομένως, εάν δεν παραλαμβανόταν αυτή η ποσότητα, να εκτιμηθεί και επειδή όμως η ανάγκη του Δήμου. Λόγω της λήξης της χρονιάς ήταν να παραδειχθεί το πράγμα, γιατί δεν μπορούσε να πάει μια ακόμη χρονιά και έπρεπε να κλείσει αυτή η σύμβαση και από τη στιγμή που παραδειχθεί το γάλα, πλέον δεν μπορούσε να κηρυχθεί έκτοτος από μια σύμβαση η οποία έχει ολοκληρωθεί και έχει παραδειχθεί το προϊόν. Ο Συντούτη λοιπόν μονόδρομος είναι αυτή τη στιγμή να λάβει λοιπόν απόφαση πάνω στο θέμα όπως γίνεται κατά την εισήγηση. Δεν υπάρχει έτσι να το κάνει τον νόμο. Λοιπόν, η εκπρόσθεση παράδοση έχει ένα πρόσθετο, είναι 2% προβλέπεται από τον νόμο. Εκβάλλεται δε και ανάλογη έκπτωση από την ελληνική επιστολή όσον αφορά την παραδοτή σε ποσότητα και προθέσουν. Μην υπάρχουν άλλη ερώτηση. Θέλετε. Το παρακολουθώ. Θέλετε. Εγώ κατανοώ την γνωμονία του προμηθευτή του Δήμου για το αν θα κηρυχθεί έκτοτος, αλλά από ό,τι διακρίνω δεν κηρύσσεται έκτοτος. Τώρα. Και να σας πω και τη γνώμη μου, θεωρώ ότι το πρόστιμο μικρό είναι. Αυτό προβλέπεται. Αυτό προβλέπεται ο νόμος, βέβαια θα μπορούσα να έχω ρυθμίσει κι αλλιώς τον νόμο. Κατόπιν της τοποθέτησης της νομικής υπηρεσίας του Δήμου, το εμείς ανταράταξη, επειδή στηρίζουμε πάντα την εργασία να στηρίζουμε τα συμβούλια του Δήμου, είμαστε κι εμείς και εφόσον και η εταιρεία δεν κύρισε τέκτατη και εφόσον το λέει ο νόμος, είμαστε υπέρ να κυβερνήσουμε το πρόσωπο που λέει ο νόμος. Μία ερώτηση. Ο τύπος προβλέπει και επιβάλλει αυτά τα πρόστιμα όπως είπε η νομική υπηρεσία. Εν τούτης της ουσίας εγώ θα ήθελα να ρωτήσω. Όταν καθυστέρησε την αρμόδια τμήμα, όταν καθυστέρησε η παράδοση του γάλατος, είχε γάλα υπηρεσία για να καλύψει τις ανάγκες της. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πάμε πάλι στην αρχή της ημερήσεως, το πρώτο θέμα. Έγκριση τροποποίηση τέτοιου προγράμματος του Δήμου Οικονομικού έτου 2014. Ο Μόφανε και Σιάνθρωποι. Πες το Μόφανε. Δεν τους προλάβαμε. Πάμε στην πορεία. Κύριε Σταμπούλη, αντέ, κύριε Σταμπούλη, κύριε Σιλάνε. Θα ευχαριστήσω τους συναδέλφους που ασφαλώς μια φορά διαδικοί που δεχτήκατε να προτάσετε το θέμα. Όχι,
για να φύγει το Θεωρούμε ότι στα σουρκοτικούς που είναι να βοηθούν οι εργαζόμενοι είμαστε υπέρ. Αλλά όταν βάζουμε όλα μαζί να κατεβατώ, δεν μπορούμε. Είστε τόσο όχι δηλαδή, αλλά στην Τρίτο θέμα είναι σε απολογισμό στοιχείων εσόδων εισόδων του δεύτερου τμήματο του Δήμου του έτου 2013. Με την ίδια ψηφοφορία έχετε ερώτηση. Κυρία Φουντά, έχει ερώτηση. Θα ήθελα να ρωτήσω για το ποσό των παραγραφών. Αν έρχεται γύρω στα 185.900 κάτι ευρώ, σε σχέση με άλλα χρόνια, νομίζω ότι ήταν αισθητά μειωμένο. Πώς προέκυψε αυτή η μεγάλη διαφορά των παραγραφών? Οι παραγραφές και οι παραγραφές συνέρχονται βασικά σε δύο λόγους. Μία είναι οι επιστροφές στα παράγραφα των αλλοδαπών, τα οποία όντως έχουν μειωθεί κάποια αλλοδαπή σε 10.000 ευρώ, επιστρέφονται πάρα πολλά. Ένας λόγος είναι. Και δεύτερος λόγος είναι ότι πλέον είναι ξεκάθαρο στις επιχειρήσεις όταν αποτελούν πρώτα παρεπιδημούμε. Ότι ξέρουν ακριβώς πρώτα ένα μήνα ξεκαθάρισε τα έσοδα και για την μεταξυπηρεσία αποδεικνύει ότι πολλά από τα έσοδα του δεν υπόκειτο σε πρώτα παρεπιδημούμε. Τώρα λοιπόν τυχαίνει ότι οι επιχειρηματίες ξέρουν πώς αποδίδουν, δεν το ξεκαθαρίζουν και έχουν εκτύψει πλέον η σωρία των παραγόντων των αγοραγών. Γι' αυτό είναι το σε σχέση με πέρυσι όμως είναι αισθητά πολύ πιο μεγάλο. Ναι, ναι, ναι. Οι λόγοι είναι αυτοί. Αυτή, αυτή. Οπότε με την ίδια συμφωνία από το προηγούμενο θέμα. Λοιπόν, το τρίτο θέμα λοιπόν ψηφίζεται ως εισήκτη με την ίδια συμφωνία του προηγούμενου θέμα. Τέταρτο θέμα είναι στην ελέγχη με τα απάντηση και επίσης με την τακτοποίηση εκδηλώσεων που εκδηλώσουν και τα πρόσφατα μόνο Τώρα, από τα πού, 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 από